Κύριε Κοταρίδη, καταρχάς να σας πω ότι δεν έχω ακούσει προτάσεις. Ακούμε μόνο νουθεσίες κάθε φορά από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κουνάει το δάχτυλο κάθε φορά που υπάρχει μια έξαρση κρουσμάτων ή πίεση στο σύστημα υγείας, ενώ την ίδια ώρα... Εντάξει, έκανε μια ολόκληρη παρουσίαση ο κύριος Τσίπρας. Γνωρίζουμε όλοι ότι υποκινεί και υποστηρίζει διαδηλώσεις στην πιο κρίσιμη στιγμή. Είναι οι ίδιοι επιστήμονες. Νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο την ώρα που ζητάμε από όλο τον κόσμο να τηρήσει τα μέτρα, ότι οι κινήσεις συγχρονισμού χωρίς μάσκες, όπου οι άνθρωποι φωνάζουν, ευνοούν τη διασπορά του ιού. Την ευνοούν μάλιστα σε μια πολύ ευαίσθητη συγκυρία που η κοινωνία είναι και κουρασμένη από τα περιοριστικά μέτρα και αναζητεί βαλβίδες αποσυμπίεσης. Και θεωρώ ότι αυτή η συμπεριφορά είναι πέραν το ότι είναι ασέβεια απέναντι στους υγειονομικούς του ΕΣΥ που δίνουν τη μάχη, είναι και προσβολή και για όλη την κοινωνία, τον υπόλοιπο κόσμο που τηρεί τα μέτρα και αναμένει να αλλάξει κατάσταση. Και θα αλλάξει κατάσταση, κύριε Κοταρίδη, σε πείσμα της καταστροφολογίας, όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, για να μπορέσουμε σταδιακά να πάμε σε άνοιγμα δραστηριοτήτων και σε επάνωδο σταδιακά και με προσοχή σε μια κανονικότητα άλλη. Και το λέω αυτό γιατί κάθε εβδομάδα που κερδίζουμε, κάθε εβδομάδα που αντέχουμε, έχουμε και περίπου 200.000 εμβολιασμούς. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση, που επίσης παραγνωρίζει αξιωματική αντιπολίτευση που θέλει μονίμως να φέρνει την καταστροφή.